Και τι πιστεύεις, ρε φίλε, ότι είναι αυτό, αν σου έλεγα ένα πράγμα που έκανε τον Παναθηναϊκό εξάσταρο? Κοίταξε, επειδή αν σου πω ότι πιστεύω εγώ και θα έχεις και τους άλλους δύο, τον Καλαϊτζή με τον Τζαρτζαρή, να στα πούνε με λεπτομέρειες πιο πολύ μετά, εγώ θα σου πω ότι κρατάω την τύχη που είχα να βρεθώ και στα 9 Final Four που είχαν και οι δύο μαζί συνολικά. Οκ. Okay. Πάμε να τους συναντήσουμε. Άντε, πάμε. Λοιπόν, είμαστε μαζί με 5 από τα 6 τρόπαια. Σωστά. Και με 9 Final Four. Συνολικά. Τα έχω μετρήσει σωστά. Συνολικά. Ναι, συνολικά μιλάμε. Δηλαδή, είμαστε μαζί. Ξεκινήσω με τον κύριο που κάθεται στην άκρη. Με τον Γιώργο Καλαϊτζή. 4 Final Four. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σωστά. Τα λέω. Μάλλον τα ξέρεις καλύτερα από εμάς. Όχι, καλύτερα από εσάς αποκλείεται να τα ξέρω. Αλλά έκανα τη δουλειά στο σπίτι. Πήρα homework που λέει. Μου έστειλε ο Αντώνης όλη το βιογραφικό και με τον Κώστα Τσαρτσαρή τρεις τίτλους και 5 φανάρφωρα συνολικά. Έπαιρνε στα μονά φραμόντα. Σε μονές χρονιές. 2007, 9, 11. Πήρα τα ζυγά εγώ. Εσύ είσαι τα ζυγά, μπράβο, εσύ είσαι τα ζυγά. Καταρχήν νομίζω ότι και θα συμφωνείς και ο Γιώργος που τον πρωτογνώρισε τον Ζέλικο και τον είχε προπονητή. Όταν μια ομάδα έχει προπονητή έναν άνθρωπο 13 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μια ολόκληρη εποχή, έπαιξε και τεράστιο ρόλο σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή επιτυχιών. Όλο ήταν μια, βασικά ήταν όλο μια νοοτροπία που υπήρχε. Δηλαδή, χτίστηκε μια νοοτροπία που όποιος ερχόταν, είτε ήταν παίχτης, προπονητής ή τέλος πάντων όσοι ήταν γύρω από την ομάδα, ακολουθούσαν ένα δρόμο, τον οποίο είχε κάποιες συγκεκριμένες έτσι αρχές και έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο πλέον ο χαρακτήρας των ανθρώπων που αποτελούσαν όλο αυτό το team. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, καλοί παίχτες υπάρχουν πάρα πολλοί. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό την 20ετία, να πω, του Παναθηναϊκού, είχαν και άλλα πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά, κυρίως πνευματικά. Δηλαδή, οκ, okay, καλοί παίχτες, είσαι καλός παίχτης, ψωνίζω από το πρώτο ράφι, Παναθηναϊκός, θα είναι καλός παίχτης. Άρα, νομίζω όλο το υπόλοιπο ήταν σημαντικό και γι' αυτό οι φιλίες και οι σχέσεις που δημιουργηθήκαν μέσα από την ομάδα κρατήσανε και κρατάνε ακόμα δηλαδή και έχεις πολλούς ισχυρούς δεσμούς με πολλά παιδιά, είτε έπαιξαν ένα χρόνο, είτε παίξανε σαν τον Κώστα 10, 12, έτσι. Και είτε είσαι Έλληνας, είτε ήταν κοινοτικός, είτε ξένος. Είχαν τα ίδια συναισθήματα. Η ομάδα έβγαζε το ίδιο συνέστημα σε όλους. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο πήραν και κάποιοι ξένοι πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ο Μπατίστ έγινε τελείως δικός μας άνθρωπος. Έγινε Έλληνας. Έτσι. Γενικά, οι περισσότεροι ξένοι που έρχονταν στο Παναθηναϊκό έμεναν περισσότερο από ένα ή δύο χρόνια τουλάχιστον. Γιατί το σύστημα ευνοούσε. Ναι, πάρα πολύ. Αν περνούσε τον πρώτο χρόνο που ήταν λίγο. Με τον Ομπράδο, διαβολοχρόνο, α πούμε έτσι. Πατούσες ένα restart σε αυτά που ήξερες και στον τρόπο που είχες που συμπεριφερόσουν μέχρι τότε. Όταν το καταλάβαινες αυτό, μετά τα άλλα ήταν γιαούρτι. Φαντάσου ότι στα αποδυτήρια τότε η μουσική που έπαιζε ήταν ελληνική. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί οι ξένοι είχαν αποδεχτεί μια κουλτούρα, δηλαδή αγαπούσαν τον τόπο, αγαπούσαν την ομάδα, αγαπούσαν τον τόπο. Δεν βάζαμε Τσιτσάνι Καζατζίδι κάθε μέρα, έτσι. Αλλά ακουγότανε, ναι, ελληνική. Εμείς το πήγαμε στο άλλο άκρο. Ακριβώς. Ένα CD με 5 τραγούδια, παιδιά, να ξέρετε. Εγώ θυμάμαι το Ρέντρατσα να ακούει Σφαγιανάκη και να τραγουδάει τους στίχους. Όμως όλα αυτά τα παιδιά είχαν αποδεχθεί αυτό. Είτε το κάνανε για γούρι, είτε το έκαναν γιατί θεωρούσαν ότι εκεί, εδώ που είναι, τους αγαπάνε. Και τώρα δεν νομίζω να μπει σε αποδυτήρια να παίζει μία μουσική. Ακόμα 3 δευτερόλεπτα. 2, 1.
και όλα τελειώνουν. Ο Παναθηναϊκός με 89-83 είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το κύπελο και θα πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς. Ερχόμενος εδώ, έλεγα τώρα αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο στα εγγόνια τους θα λένε ζήσαμε τον Παναθηναϊκό του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου, του Ζέλη Μυρομπράντοβιτς. Εγώ αφήνω στην άκρη τους τίτλους. Ναι, προφανώς των 6 ευρωπαϊκών, των τόσων Final Four, των τόσων ελληνικών πρωταθλημάτων, αλλά το λέω από άποψη ανθρώπων, προσωπικότητων και δέσιμο μιας γενιάς παικτών και με την ίδια την ομάδα και με το ίδιο το άθλημα και με τον κόσμο. Και κάποιων αθλητών συμβόλων. Σωστά. Δηλαδή, Μποντιρόγκα. Βέβαια. Ο Διαμαντίδης, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία. Και διάφοροι άλλοι ξένοι που πέρασαν, γιατί τον Παναθηναϊκό πέρασαν πάρα πολλοί ξένοι. Δηλαδή. Ο Ράζα, ο Σκοτ. Πού να αρχίσουμε να τελειώσουμε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι να αναφέρει όλου του ξένου. Ο Αλβέρτη, παραδείγματο χάρη που έχει όλα τα Final Four, έχει να θυμάται τον Ντομινίκ. Ναι, ακριβώς. Αν είναι άλμπουμ που το ξεφυλίζει. Έχει να θυμηθεί και τον τάφο, τον Ινδού και. Αν είναι άλμπουμ που το ξεφυλίζει, έχει τόσες πολλές μεγάλες φωτογραφίες. Απλά σε κάθε φωτογραφία είναι ο Αλβέρτης. Ξέρετε κάτι. Νομίζω το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτής της γενιάς ήταν ότι κατάφερε και έκανε μπασκετικό κοινό ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θεωρώ ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία άρχισε να έρχεται ο κόσμος. Άρχισε να καταλαβαίνει το άθλημα, γιατί κατά βάση ήταν περισσότερο ποδοσφαιρικός. Ας με συμπαθούν κιόλας μερικοί που ήταν ο παλιά, ας πούμε, φαν, αλλά θεωρώ ότι δημιουργήσαμε μια πολύ μεγάλη μερίδα φιλάθλων που καταλαβαίνουν το άθλημα, καταλαβαίνουν τον μπάσκετ. Πια. Η αίσθηση που έχουμε εμείς, που δεν τους ξέρουμε τόσο καλά όσο τους γνωρίζατε εσείς, είναι ότι έτσι ήταν ως άνθρωποι και οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι, ο Παύλος και ο Θανάσης. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έβλεπαν την ομάδα ως ομάδα, ως κλαμπ, αλλά ήταν τα παιδιά τους, ο Μπράντοβιτς. Ναι. Λειτουργούσαν σε αυτό το πράγμα σαν μια οικογένεια όπως θα λειτουργούσαν και στο σπίτι τους. Ναι, ήταν το παιδί τους. Ήταν το παιδί τους. Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ήταν το παιδί τους. Έτσι το βλέπανε. Στενοχωρίζονταν πραγματικά όταν η ομάδα έχανε. Κάθε φορά που ερχόταν στο γήπεδο, μπορεί καμιά φορά μας βάζανε γκάζια, αλλά δεν ήταν τίποτα προσβλητικό. Ναι. Ήταν όλο αυτό γιατί είναι παιδιά, αφού μπορούσατε, ξέρω εγώ. Σας παρέχουμε τα πάντα, γιατί όχι, ας πούμε. Το καταλάβαινες, το βλέπες, υπήρχε το πάθος, έβγαινε το πάθος από μέσα. Ήταν οικογενειακό το κλίμα. Μα η πρώτη ερώτηση που σου κάνανε είναι τι κάνει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, είναι καλά, οικογένεια, η αδερφή σου, πού πήγε, πώς τα κατάφερε, έκανε. Δηλαδή, είχε ενδιαφέρον. Τώρα, αν ρωτήσεις, και επανέρχομαι στο τώρα, γιατί okay, δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά είναι καλό να γίνεται. Οι συμπαίκτες μεταξύ τους δεν ξέρω αν ξέρουν αν έχει κάποιος αδέλφια. Κατάλαβες τι λέω. Υπάρχει μια απόσταση. Ναι, υπάρχει μια απόσταση και αυτό εκείνη την ώρα μπορεί να σου δώσει το καλάθι, μπορεί να μην σε πάει παρακάτω. Αυτό λέω. Αυτό είναι. Τότε είχαμε από μόνοι μας, νομίζω, δημιουργήθηκε όλο αυτό. Ξεκινούσε από τον κύριο Παύλο και τον Θανάση. Οι ερώτησαν ήταν αυτοί πάντα και χρησιμοποιούσαν τη λέξη οικογένεια πιο συχνά από τη λέξη Παναθηναϊκός. Έχουν υποθεί τόσα για τον Ομπράντοβιτς που ξέρεις, δεν μένει να μάθεις και πολλές άγνωστες ιστορίες, αλλά πάντα όταν συναντάω έναν άνθρωπο που έχει συνεργαστεί χρόνια μαζί του, έναν μπασκετμπολίστα, θέλω να του πω, έλα, δώσ' μου έναν χαρακτηρισμό, έναν χαρακτηρισμό για τον Ομπράντοβιτς. Κοίταξε, είναι επαγγελματίας 100% μέσα στο παρκέ. Εκτός παρκέ είναι η ψυχή της παρέας. Πραγματικά, σαν να μην είσαι παίχτης του. Έκανε όλους τους ανθρώπους να αισθάνονται σπουδαίοι για αυτό που κάνουν. Δηλαδή, ο φροντιστής της ομάδας ήταν τόσο σπουδαίος, σημαντικός στη λειτουργία της ομάδας, όπως ήταν, να το πω έτσι, ο Μποντιρόγκα. Αν έλειπε ο Μποντιρόγκα, μπορεί να χάναμε το παιχνίδι. Αν έλειπε τότε ο Αντώνης, δεν θα το χάναμε. Όμως, στη λειτουργία της ομάδας, στην καθημερινότητα της ομάδας, ήσουνα και αισθανόσουνα... Ισότιμο μέλος. Πάρα, το ίδιο. Νομίζω με αυτό που είπατε και οι δύο, εξηγούμε πολλές εικόνες. Δηλαδή, ναι. Το Μελιτζανί ο Μπράντοβιτς να ουρλιάζει σε κάποιον και εμείς να αναρωτιόμαστε τώρα αύριο πώς θα είναι αυτοί οι δύο και μας απαντάς, όχι αύριο, αμέσως μετά το μάτς, πήραμε μπύρες και αυτό ήταν κάτι άλλο. Δεν έκανε μούτρα. Ισχύει. Ναι. Και το άλλο που μας απαντάει ο Γιώργος ότι είτε ήταν ο Διαμαντίδης,
είτε ήταν ο φροντιστής που ξέχασε ή καθυστέρησε να φέρει την πετσέτα την ώρα του time out, η φωνή θα ήταν η ίδια και προς τους δύο, διότι όλοι ήταν το ίδιο σημαντικοί. Δεν ήταν ποτέ προσβλητικός. Ναι. Του θα έλεγε, αλλά δεν θα είχε χαρακτηρισμούς, ας πούμε, να σε προσβάλλουν σαν οντότητα. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, επίσης, συγχωρούσε κιόλας. Σε συγχωρούσε όταν έκανες κάτι, γιατί δεν γίνεται να κάνεις όλα τέλεια, γιατί ήταν πάρα πολύ απαιτητικός, που σε σημείο που να σου είπα τους πρώτους 6 μήνες, οι μισοί που ερχόντουσαν κλαίγανε στα αποδυτήρια. Έτσι, δηλαδή, μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται, περνούσαν αυτή τη διαβολοβδομάδα λίγο παραπάνω, πολύ ζόρικοι. Μια άμυνα να τελειώνουμε! Μια άμυνα! Ναι! Πέντε! Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πέντε! Ο Σισκάουσκας μπορεί να έβαλε το προηγούμενο τρίποντα από το τηλέφωνο, αλλά αυτή η ιστορία δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Έπεσε η γραμμή αυτή τη φορά. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το πέμπτο. Από τα Final Four, τα οποία έζησες, το 2002 στην Πολώνια ήταν η πιο έντονη εμπειρία. Ήταν ένα φαβορί ξεκάθαρο στην έδρα της. Είχε χάσει ελάχιστα παιχνίδια εκείνη τη σεζόν. Και έχει φοβερή ομάδα. Φοβερές προσωπικότητες. Τζιντόμπιλι, Γιάριτς, Σμόντις, ο Γκρίφιν. Και είναι και πολύ θεαματικό το μάτς. Ριγκοντό, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ξεδική ομάδα, βέβαια. Είναι και πολύ θεαματικό το μάτς. Τι θυμάσαι, ποια νομίζω ότι είναι η στιγμή εκείνη του Final Four, τι σου έχει μείνει εσένα. Εγώ θυμάμαι μετά στο πουλμαν ότι είχα κάνει πρώτα σιγά μου στη γυναίκα μου, τίποτα άλλο θυμάμαι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Όπα, όπα, δηλαδή τελειώνει ο τελικός όταν λες το πουλμαν. Ναι. Έχει τελειώσει ο τελικός και γυρνάτε στο ξενοδοχείο. Ναι. Καλά, προφανώς δεν τα αποφάσισες τότε. Τραγουδάει ένας... Όχι τότε, δεν τα αποφάσισα τότε... Θέλω να πω, παιδί μου, ήξερες ότι θες να το κάνεις. Απλώς εκεί ήταν η αφορμή. Ήταν η χαρά τόσο μεγάλη που σου βγήκε. Ναι. Ας πούμε ένα ναι τώρα, γενικό. Εντάξει, ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω, εννοείται. Απλά ήταν... Ναι, εγώ αυτό θυμάμαι βασικά. Για τα πανηγύρια. Τραγουδάει, τι ακούει ο μπροστινός. Ο οδηγός ήταν... τραγουδούσε όπερα. Κυριακή του Πάσχα τώρα, έτσι. Ναι. Σωστά. Είχε βάλει όπερα κτλ. Γενικά υπήρχε μια ευθυμία, είχε αφήσει ο κόσμος και είχαν μπει και οι γυναίκες στο πούλμαν. Δηλαδή ο καθένας είχε μαζί του και τη σύντροφό του, τη γυναίκα του. Ναι, ναι. Μετά από το στη διαδρομή γήπεδο, ξενοδοχείο. Ναι. Οπότε εκεί έγινε και τους προσκάλεσα όλους ουσιαστικά στο γάμο μου το καλοκαίρι με στη Σαντορίνη κτλ. Δηλαδή. Ναι, έτσι. Ήταν μια τέτοια. Πρακτικό. Είδε ούτε προσκλητήρια ούτε τίποτα. Το πούλμαν όπω είστε να ξέρετε. Πάμε τώρα. Θα κάνω μόνο μια ερώτηση για το σήμερα. Όλη αυτή η αλλαγή με τον Πιτίνο, με μια-δυο αλλαγέ στο ρόστερ, με μια δυναμική που έτσι κι αλλιώ φαινόταν ότι έχει η φετινή ομάδα που είναι καλύτερη. Η δυναμική. Ναι. Η ομάδα θα το δούμε και με το τέλος. Ναι. Αλλά η δυναμική φαινόταν από την αρχή της σεζόν ότι είναι καλύτερη από ό,τι πέρυσι ή πρόπερσι. Ναι, ναι, ναι. Πού λέτε ότι μπορεί να μας πάει. Να πω εγώ. Ναι. Με αυτό τι να σε κάνω. Η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκεται. Έχει τα φόντα να φτάσει πιο ψηλά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει και κακό σχήμα που πρέπει να διορθώσει. Χρειάζεται πίστη. Προσπάθεια. Ο Γιώργος τα ζει από μέσα και ξέρω ότι προσπαθούν πάρα πολύ. Έχει έρθει ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει την ομάδα πια. Δεν είναι δηλαδή ένας καινούριος άνθρωπος που ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά και να γνωρίσει τα κατατόπια. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε και πολύ μεγάλες βλέψεις γιατί νομίζω δεν αρμόζουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα και δεν βοηθούν την ομάδα. Ποιες είναι οι μεγάλες βλέψεις? Το τρόπαιο. Έτσι. Αλλά τα play-off φυσικά μπορεί να τα πετύχει, να τα χτυπήσει. Και φυσικά, αναλόγως και το ματσάρισμα που θα έχει με ποια ομάδα θα είναι, είτε με πλεονέκτημα είτε με μειονέκτημα έδρας, θα μπορέσει να κοιτάξει το Final Four. Στο Final Four γίνονται όλα ύστερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στην υγεία σας. Καλή χρονιά.